καθεστώς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και πιστεύω ότι αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση τελικά είναι αυτό που θα μας βγάλει από την κρίση. Η άμεση δημοκρατία που εμείς ονειρευόμαστε. Όμως, αφού λοιπόν είσαστε συνοδοιπόροι σε αυτή τη διαδικασία. Μισό λεπτό. Ναι, ξεκινήσαμε, έφτασαμε στη διαδικασία των εκλογών. Στην διαδικασία των εκλογών, ενώ είχαμε ερωτηθεί και πολλές φορές, είμαι ο πρώτος που ξέρετε ανεξαρτοποιήθηκα, ακριβώς γιατί δεν μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες. Δεν μπορεί να ήμουν και στη βάρκα της Δημοτικής Αρχής, του συνδυασμού με τους πολίτες μπροστά του Κώστα Λογοθέτη και να είμαι ταυτόχρονα και στην πρωτοβουλία. Ήταν ανέντιμο και ηθικά τουλάχιστον και έτσι το έβλεπα εγώ, αλλά και το ζητούσαν και πολλά μέλη της πρωτοβουλίας πολιτών. Εγώ το έκανα. Άλλοι δεν το κάνανε που πήραν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες. Αυτές οι εκλογικές διαδικασίες, όπως ξέρετε, αφού δεν το κάνανε και μάλιστα συμμετείχαν στην ανάδειξη του αρχηγού κάποιοι οι οποίοι δεν το κάναν, τουλάχιστον πάσχουν, οι εκλογές αυτές πάσχουν από ακυρότητα. Έτσι, είναι ακυρώσιμες. Δεν προέβη. Να βάλω αυτό το κομμάτι στην κουβέντα μας. Το προσπερνάω όμως. Εάν οι εκλογές αυτές όμως αναδείκνυαν εσάς ως επικεφαλή, πάλι θα ήταν ακυρώσιμες. Θα ήταν πάλι για εσάς όλα καλά γινωμένα. Όχι, αυτό προσπαθώ να σας πω. Εμένα δεν με πειράζει αυτό καθεαυτό με την έννοια ότι προσβάλλω τις εκλογές και θέλω να ξαναγίνουν εκλογές. Όχι, προς Θεού. Ήθελα όμως, αφού μιλάμε για αρχές και μιλάμε για αλήθεια και μιλάμε για διαφάνεια και το έχουμε στις αρχές μας όλο αυτό, να υποθεί κάτι τέτοιο και να πούμε ότι αυτό που έγινε, κακώς έγινε. Ότι δεν ήταν σωστή η διαδικασία έτσι πως έγινε με τις συμμετοχές οι οποίες υπήρχαν. Τι γιατί από κάπου ήρθαν. Δηλαδή. Από κάπου ήρθαν και κάπου πηγαίνανε και κάποιους στόχους είχαν. Οι συμμετοχές θέλει να πείτε ότι δεν ήταν απλά αθώες συμμετοχές. Είχαν ουσιαστικά σκοπό και στόχο. Είχαν σκοπό και στόχο. Ναι, είχαν σκοπό και στόχο. Έτσι, κάποιοι να βγουν, κάποιοι να μπουν, κάποιοι να μπουν τελευταίοι, κάποιοι να μπουν προτελευταίοι. Τέλος πάντων, κάπως να μεθοδευτούν με τέτοιο τρόπο. Και κινούσαν όλη αυτή τη διαδικασία με αυτές τις στοχεύσεις. Κοιτάξτε, οι δύο υποψηφιότητες και η μία, βγήκε ο κύριος Τάμου, στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Νικολάου, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είχε αποχωρήσει από την, όπως ξέρετε, από με τους πολίτες μπροστά, ήταν πάλι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά ήταν δύο προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτές. Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως αυτό και είπαμε. Ουσιαστικά μου λέτε ότι μπήκε κομματικός μηχανισμός στη μέση. Στηρίζεται η πρωτοβουλία πολιτών, φαντάζομαι, από το ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζατε αυτό, δεν το γνωρίζατε. Καμία αντίρρηση. Όμως το ότι δεν έγινε λόγος μετά σας λέω. Τι λόγος. Λόγος ότι αυτό δεν ήταν σωστή και η διαδικασία δεν ήταν σωστή και ουσιαστικά κατέπιαμε την Γκάμιλο και τις αρχές μας και δεν συζητήθηκε αυτό. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο πραγματικά μου έδωσε έτσι μια άσχημη εντύπωση. Και δεν σας το κρύβω, γιατί θα είναι ψέματα να πω ότι δεν με στεναχώρησε, ότι οι ενεργοί πολίτες θα είναι τελευταίοι και οι μοναδικοί που είπαν πράγματα που μπορεί να εφαρμοστούν στο Δήμο είμαστε εμείς. Εμείς δεν εφαρμοστούμε μόνο για το καζίνο. Τι θα περιμένατε ακριβώς να γίνει, ούτως ώστε να μπορέσετε να συμπορεθείτε μαζί τους όπως είχατε ξεκινήσει αρχικά. Τι ήταν αυτό που δυναμίστηκε, τι ακριβώς δεν είναι, τι ήταν το λάθος στην εκλογική διαδικασία. Σας είπα, παραποιήθηκε το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω βεβαίως. Γιατί ο κύριος Νικολάου πήρε, όπως ξέρετε, 67. Ο κύριος Στάμου πήρε 82, ο κύριος 82 πήρε και ο κύριος Χρυσουδάκης, 56 πήρε ο κύριος Γιωτάκης και 48 πήραμε εμείς. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Νικολάου, ίσως ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Που θα ήτανε, θα έδινε πρόκλημα σε ποιον, σε εσάς. Δεν ξέρω σε ποιον θα έδινε το πρόκλημα. Εγώ δεν μιλάω για τις εκλογές, για τη διαδικασία. Όταν βγαίνουν οι 67. Τώρα μου ξεκαθαρίζετε, δεν σας πείραξε το αποτέλεσμα που δεν ήσασταν εσείς. Κοιτάξτε, κάποιος θα έβγαινε. Προφανώς ο κύριος Στάμου είχε περισσότερες ψήφους και φάνηκε από το αποτέλεσμα αυτό. Μαζί με τον κύριο Χρυσουδάκη. Από εκεί και πέρα, προφανώς θα έβγαινε ένας από τους δύο αυτούς. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι ότι. Και έχετε στοιχεία γι' αυτό, έχετε. Ότι ο πρόεδρος είναι ακόμα με τους πολίτες μπροστά, είναι αυτονόητο. Ότι ίσως το αποτέλεσμα. Δεν το ξέρω το αποτέλεσμα, δεν μπορώ να το ξέρω το αποτέλεσμα. Κατεύθυνση που λέτε. Δεν το ξέρω. Οδηγήθηκε σε μια κατεύθυνση. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορώ να σας πω τι θα γινόταν αν ο κ. Νικολάου δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν στέκεται απέναντι στις αξίες σας. Αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Αυτή ήταν η αρχή. Το ότι δεν συζητήθηκε λοιπόν αυτό με πείραξε, δεν σας το κρύβω, έτσι, γιατί κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δεύτερο και το σπουδαιότερο, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το ότι πηγαίνοντας και ερχόμενος στην Επιτροπή Πολιτισμού, στην οποία ήταν και ο κύριος Δρίτσας εκεί πέρα και άλλοι, οι μοναδικά απόψεις δικές μου δεν καταγράφηκαν για να μπουν στο site του ιστολογίου της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Δηλαδή ο αρμόδιος πρόεδρος του Προμηθέα, η κατεξοχήν παράγει πολιτισμό και ουσιαστικά εμφορεί το Προμηθέας από τις αξίες και τις ιδέες του πολιτισμού
και τις ανθρέσεις του ανθρωπισμού, τις δημοκρατίες κτλ. Αυτό που κάνουμε ως έργο καθημερινά και δίνουμε την ψυχή μας, ουσιαστικά και τι, έχουμε πράγματα πολλά να πούμε και για τα υδροφόρια και για τους συστημιακούς αγώνες και, για, την, και για, την, για τα σχολεία να γίνει το μάθημα, ας πούμε, και τα ιερέα και τα και οι συστημιακοί αγώνες ως μάθημα να μπει ηλεκτρονικά με μια ψηφιοποίηση στις ιστορίες του τόπου μας. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία προτείναμε και, τα, και περιέχονται ηλεκτρονικά και θα μπορούσαν να μπουν πάρα πολύ εύκολα και το είπαμε αυτό. Και αναφέρεται το στρατηγικό σχεδιασμό του Προμηθέα, δεν μπήκε τίποτα από όλο αυτό. Σας παρέκαμψαν δηλαδή, θέλετε να πείτε. Όχι, δεν δώσανε σημασία ουσιαστικά στον αρμόδιο, δηλαδή ουσιαστικά η απαξίωση συνεχίστηκε των ελληνικών πολιτών. Γιατί έγινε αυτό, εσείς εκφράσατε τον προβληματισμό σας, γιατί ουσιαστικά... Αμέσως πήρα τηλέφωνο τον αρχηγό του συνδυασμού, τον κύριο Δημήτριο Στάμου, ο οποίος ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα. Σαν μια συζήτηση που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μου λέει: άλλωστε εσύ βάζεις τις ευρωεκλογές, χαμογελώντας, έτσι με ένα περιπαικτικό ύφος, όχι ηρωνικό, αλλά μου λέει: βάζεις, γιατί του είπα ότι αυτό που έκανε ο Μιχάλης δεν είναι σωστό. Βέβαια, θα μας πούνε από την άλλη μεριά η πρωτοβουλία ότι θα παίρνονται οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση. Μα στη Γενική Συνέλευση, κυρία Μουζάκη, όταν δεν έχουν αναρτηθεί οι θέσεις αυτές για να τις ξέρει ο κόσμος στο ιστολόγιο και να συζητηθούν και να έχουν υπόψη και να ξέρει τι ακριβώς πρεσβεύουμε, να πάω την τελευταία στιγμή στη Γενική Συνέλευση όταν θα συζητούνται όλα τα θέματα και να έχουν αναρτηθεί όλες οι άλλες θέσεις με την τελευταία στιγμή και να τους πω ότι είναι και αυτές, ρε παιδιά, εδώ πέρα να τις δούμε και αυτές. Καταλαβαίνετε. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτό το οποίο λέτε? Εγώ νομίζω ότι δεν πέρασαν μέσα στις θέσεις, θα λέγαμε, της παράταξης και οι δικές σας θέσεις ενός ανθρώπου που υπηρετείτε τον πολιτισμό όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι ακριβώς οι ενεργοί πολίτες, αυτό που θέλανε, που θέλει η πρωτοβουλία από τους ενεργούς πολίτες, είναι να τους πάρει την πρίκα, δηλαδή τους ψήφους. Αυτό τους ενδιαφέρει περισσότερο. Ωστόσο όμως. Και δεν τους ενδιαφέρει, πραγματικά ο πολιτισμός. Γιατί αν τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, θα το χαρακτηρίσουμε λίγο. Εάν όμως, μάλλον παρακάπτοντας εσάς, σίγουρα δεν θα έχουν αυτή τη δυνατότητα να πάρουν αυτούς τους ψήφους. Δεν το πιστεύουν αυτό, όμως μπορεί να πιστεύουν ότι έχουν και τις δυνατότητες να πάρουν όλους τους ψήφους, μπορεί να πιστεύουν ότι είναι η πρώτη, η δεύτερη, δεν ξέρω τι πιστεύουν, μπορεί να πιστεύουν ότι αυτοί μόνοι τους μπορούν να κάνουν τα πάντα και μπορεί να πιστεύουν ότι, ξέρετε, ότι δεν μας έχουν ανάγκη και τελικά εμείς είμαστε τελευταίος τροχός άμαχας, όπως έτσι μας συμπερίφθηκαν και στις εκλογές. Αυτό μπορεί να βγάζει μια αγανάκτηση και να μην τους αρέσει, αλλά αυτό συνεχίστηκε. Και το τελευταίο το κερασάκι στην τούρτα, εκτός δηλαδή, και δεν μπορούσα εγώ, όντας πρόεδρος του Προμηθέα, να ανεχτώ τέτοια συμπεριφορά και μάλιστα απαξιωτική, είναι. Ενώ μέλος της ευρύτερης οικογένειας, δηλαδή της συγγενής του πατέρα μου, αδελφός του πατέρα μου, ήρθε και με έπιασε και μου λέει να βάλω εγώ στη θέση σου, αντί επειδή θα πας για ευρωβουλευτής εσύ, και σε πίεση δική μου αργότερα είχα μάθει ότι είχε πάει και είχε μιλήσει με τον κύριο Δρίτσα, ο οποίος είναι από τους ηγέτες, ας πούμε, της πρωτοβουλίας πολιτών, και ο κύριος Δρίτσα μου είχε αναφέρει τίποτα εμένα, δηλαδή πίσω από την πλάτη μου, πιστεύω ότι επειδή είχε ξαναχρησιμοποιηθεί από την παρέμβαση όταν ήταν ο κύριος Δρίτσας και ο κύριος Γκιόνης ο συγκεκριμένος συγγενής, σε αντιπαράθεση με εμέναν που ήμουν σε άλλο συνδυασμό, είχαν έτοιμη τη λύση να βάλουν κάποιον άλλον στη θέση τη δική μου, δηλαδή ουσιαστικά πιστεύω, έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον, αν το εκτιμώ λάθος δεν ξέρω, ζητάω συγγνώμη, ότι αυτός ο άνθρωπος ουσιαστικά θα με αντικαθιστούσε και όλα ήταν καλά καμωμένα για να μην χάσουμε τις ψήφους που είπαμε προηγουμένως. Αυτοί ουσιαστικά ήταν οι τρεις λόγοι. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλιζε στο ποτήρι. Δηλαδή όταν έχεις κάποιες αρχές και αξίες και τις πέφτει. Τι σας απάντησαν ουσιαστικά? Δεν τους άφησα να μου απαντήσουν. Έκανα την δήλωση αυτή και χτες πήγα το βράδυ και τους είπα αυτά που σας λέω εσάς. Πήγα και τα είπα στο συντονιστικό όργανο και δεν τα είπα απολογούμενος, γιατί δεν έχουν απολογηθεί όσα κάνουν κάτι. Ξέρετε κάτι, αυτοί πιστεύουν ότι μέσα από τη Γενική Συνέλευση η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει και τίποτα άλλο. Ότι όλοι οι άλλοι, εάν αρέσουν οι ιδέες μας, δεν αρέσουν, δεν το αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Όμως εδώ υπάρχει μια πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί από τον Προμηθέα και η οποία, ξέρετε, κάναμε ανοίγματα και στο εξωτερικό. Έχουμε κάνει ανοίγματα. Είναι γνωστά. Δηλαδή δεν μπορεί να απαξιώνει. Ποια είναι η πρωτοβουλία που θα απαξιώσει αυτές τις αξίες και τις αρχές? Ποια είναι και τελικά αυτοί οι άνθρωποι που τολμάνε και έστω και στα Γενική Συνέλευση να απαξιώνουν αυτά που έχει κάνει ο Προμηθέας, τον πολιτισμό που έχει παράγει ο Προμηθέας και ουσιαστικά ό,τι έχει προσφέρει στο Δήμο και έχει προσφέρει πάρα πολλά ο Προμηθέας. Αν θεωρούν ότι ο Προμηθέας και οι αξίες του και αυτός που τουλάχιστον συνεχίζει να ενσαρκώνει τις αξίες αυτές δεν έχει κανένα
λόγο ουσιαστικό γιατί να πας στη Γενική Συνέλευση και τους πεις σε δύο στιγμές όλα αυτά που έχεις κάνει για να τα ψηφίσουν τελευταία στιγμή χωρίς να καταλαβαίνουν καν τι τους λες γιατί θα τους τα πεις τελευταία στιγμή με άλλα τόσα που έχουν ουσιαστικά μάθει τόσο καιρό και είναι αναρτημένα στο ιστολόγιο της Πρωτοβουλίας Πολιτών. Ουσιαστικά τι κάνουν? Αποδυναμώνουν τις θέσεις μας, άρα λοιπόν δεν θέλουν να εφαρμόσουν την πολιτική μας. Εγώ γιατί να μείνω σε έναν συνδυασμό στον οποίο πήγα να βοηθήσω και να εφαρμόσουμε τις θέσεις μας σαν ενεργοί πολίτες, όταν οι ενεργοί πολίτες τελικά δεν ακούγονται και δεν θα εφαρμοστούν οι θέσεις αυτές, ακριβώς γιατί έχουν απαξιωθεί ήδη από την αρχή μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, δηλαδή, που πάμε λίγο πριν τις εκλογές. Να μείνω σε ένα συνδυασμό να κάνω τι? Το γεγονός ότι εσείς ουσιαστικά συμπορεύεστε με τον κύριο Χρυσόγυλο από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το νέο κόμμα και θα κατέβετε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής, ήταν και αυτός ένας λόγος που πραγματικά σας οδήγησε στο να κόψετε τις γέφυρες με την πρωτοβουλία? Τουναντίον, η θέση του κυρίου Χρυσόγελου, και το συζητήσαμε μαζί, είναι να μπορέσουμε πλειοτικά στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων, εφόσον έβγαινε η πρωτοβουλία πολιτών, να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα, πραγματικά πράσινο πρόγραμμα, με την έννοια ότι να δούμε τι χρηματοδότηση υπάρχουν, πότε σχεδιασμό μπορούσαμε να κάνουμε για το νερό, για το πράσινο, για την ενέργεια, για όλα αυτά, να κάναμε ένα σχεδιασμό για το Δήμο, έτσι ώστε πιλωτικά και πειραματικά να εφαρμοζόταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Αυτό ήταν το σχέδιό μας με τον κύριο Χρυσόγελο και όχημά μας θα ήταν η πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία όμως, επειδή έχουν πάρει τα μυαλά της αέρα, δεν καταλαβαίνει ούτε τι της γίνεται, ούτε που τι το πάει. Εννοείται ότι έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα. Ότι κανονικά θα πρέπει να μας χρησιμοποιήσουν ακριβώς εμάς και όχι να μας ηρωνεύονται ότι θα βάλουμε με το Χρυσόγελο και να μας λένε ότι άλλο τώρα θα βάλει σε σιγά. Ενημερωθεί για αυτή την κίνησή σας ουσιαστικά. Βεβαίως, αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από αυτούς. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να μας πει. Τι έχει συντελέσει ώστε να έχουν πάρει τα μυαλά αέρα, όπως λέτε, της πρωτοβουλίας? Το ότι δίνεται η ευκαιρία σε κάποια παιδιά να συμμετέχουν, και πράγματι είναι καλό το να συμμετέχουν άμεσα και δημοκρατικά σε μια γενική συνέλευση, νομίζουν ότι αυτό και μόνο τους θα τους δώσει το βήμα και νομίζουν ότι τα γνωρίζουν όλα. Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση μια εμπειρία που μπορούν να τους προσφέρουν κάποιες από τις γνώσεις. Βέβαια, κάποιοι από αυτοί έχουν φυτέψει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι πολλοί αυτοί που δεν έχουν φυτέψει. Εκτός και ο επικεφαλής με εμπειρία έχει φυτέψει ως αντιπολίτευση. Ως αντιπολίτευση μόνο. Αλλά και ο κύριος Δρίτσας, νομίζω. Ο κύριος Δρίτσας έχει κάνει πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, βεβαίως. Είχε κάνει αντιπρόεδρος στην ανώνυμη εταιρεία του Δήμου. Όμως η ανώνυμη εταιρεία του Δήμου είναι αυτή που χρεώθηκε τότε αυτή την εποχή με ένα μεγάλο έργο που είναι το υδροθεραπευτήριο και τώρα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε για λύση. Και δεν κάναμε τίποτα κόντρα στο καζίνο τότε, παρά υποταχθήκαμε έτσι, και με το θέμα της Μαρίνας, όχι ο κύριος Δρίτσας, αλλά και ο κύριος Δρίτσας στηρίξε μετά τον κύριο Γκιόνι, όταν ο κύριος Γκιόνι υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο, εάν σας ζητηθεί να επιστρέψετε πίσω στην πρωτοβουλία, θα το κάνετε? Ζητήθηκε χτες, γιατί το θεωρούσαν απλώς παρεξήγηση αυτό. Όχι φυσικά. Να σας πω κάτι. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο τοπική αυτοδιοίκηση για εσάς? Για αυτές τις εκλογές, έτσι πως είναι τα πράγματα τώρα, στιγμή, ναι. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, κυρία Μουζάκη. Ναι, έχει τελειώσει. Γιατί ουσιαστικά, δυστυχώς, αυτό που πιστέψαμε ότι θα γινόταν πράξη μέσα από το Συνδυασμό Πρωτοβουλία Πολιτών, αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί απαξιωθήκαμε. Αποξιωθήκαμε και όσον αφορά τις ιδέες μας, και όσον αφορά τις θέσεις μας, και όσον αφορά τις αξίες μας. Και από εκεί και πέρα υποβαθμιστήκαμε και ως πρόεδρος του Προμηθέα και ως υποψήφιος, τέλος πάντων, αν θέλετε, και αρχηγός της πρωτοβουλίας πολιτών. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Τελευταία ερώτηση, και θα έχουμε τη δυνατότητα στον χρόνο να μιλήσουμε για αυτά μετά τις γιορτές, αφού ξεκινάει και επίσημα και η προεκλογική περίοδος σε δύο μέρες. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, με αυτούς τους 9 πλέον, στις 9 παρατάξεις που κατεβαίνουν? Ακούμε βεβαίως για κάποιους άλλους που εγκαταλείπουν και οδεύουν προς το περιφερειακό ψηφοδέλτιο. Πώς βλέπετε? Κυρία Μουζάκη, οι ερωτήσεις και στον κύριο Παπαγεωργίου ήταν εύστοχες και θα σας πω και σε μένα βεβαίως. Αυτό που θέλω να απαντήσουν οι 10, και δεν θα πρόκειται να το απαντήσουν, να το δείτε, είναι ποιο σχέδιο έχουν για το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων για να βγάλουν τόσο την ανώνυμη εταιρεία από τα χρέη της, που είναι 10 εκατομμύρια και άνω, και πώς σκοπεύουν να σχεδιάσουν ένα μέλλον για το Δήμο, έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε πείνα στο Δήμο μας, να υπάρχει αλληλεγγύη και να μπορούν να ελαφρυνθούν οι δημότες, να υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ των δημοτών
έτσι ώστε να γίνει μια σχεδιασμένη οικονομία και να βγούμε από την κρίση όσο το δυνατόν με λιγότερες απώλειες. Αυτό να μας απαντηθεί. Δεν βλέπω καμία απάντηση από κανέναν. Βλέπω όλοι να βγάζουν ένα πρόγραμμα. Είναι ζητούμενο η απάντηση τελικά. Ξέρετε, γιατί ο κ. Παπαγεωργίου για απαντήσεις μιλούσε. Ας αναρωτηθεί ο λαός του Δήμου μας για ποιο λόγο υπάρχουν 10 υποψήφοι τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει να πληρώσει την επόμενη μισθοδοσία του. Για ποιο λόγο θέλουν οι περισσότεροι από αυτούς να μετατραπεί η κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία τη στιγμή που θα χάσουν ή δεν θα χάσει δικαιώματα ο Δήμος μας. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει νομίζω να ότι αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν και μετά βεβαίως το Άγιο Πάσχα, γιατί όπως σας είπαμε. Πάντως δεν είμαι τόσο εξουσιωμανής όσο νομίζουν και το ότι θα απέχω από την τοπική αυτοδιοίκηση για 5 χρόνια. Σας έδωσαν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Ναι, ότι με πείραξε. Κάποιοι είπαν προλάβαν και πήγαν ότι πήγα και στον κύριο λογοθέτη, γιατί είπα ευχαριστώ επειδή παρέμεινα μέχρι τέλους πρόεδρος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δημοτική Αρχή. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Άρα λοιπόν τώρα στον ορίζοντά σας είναι μόνο ευρωεκλογές και το ναι, κόμμα των οικολόγων. Ακριβώς.